Μετά την τουρκική εισβολή, ομογενείς και Αμερικανοί βουλευτές πραγματοποίησαν σιωπηλή εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Κόγκρεσο στην Ουάσιγκτον. Επαφή με τον Αντώνιο Γκουτέρες θα επιδιώξει ο Ερσίν Τατάρστον από ήχο της συνάντησης που είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Ιορδανία. Μια συνομιλία χωρίς νόημα, αφού ο Τουρκοκύπριος ηγέτης εξακολουθεί να μπλοκάρει τις προσπάθειες για ανανέωση της θητείας της Ολγίν για άλλους τρεις μήνες. Το συμβόλαιο της προσωπικής απεσταλμένης λήγει σε 23 μέρες και αν δεν υπάρξει ανατροπή, το Κυπριακό θα βρεθεί για άλλη μια φορά σε αχαρτογράφητα νερά. Για την ώρα, ο Τατάρ παραμένει απασχολημένος με την προώθηση της κυριαρχικής ισότητας, εκμεταλλευόμενος κάθε ευκαιρία όπως την παρουσία του στην άσκηση έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιούν αυτές τις μέρες. Τουρκία και ψευδοκράτος τα κατεχόμενα. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin kendi egemenlik alanıyla Doğu Akdeniz'de hem denizde karasularımızda, kıta sahanımızda, hem hava sahasında, hem de karada Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde nelerin yapılabileceğini hep birlikte burada gördük. Τούρκοι και Τουρκοκύπριοι ασκήθηκαν στην περιοχή του Αγίου Ιλαριώνα στον πενταδάχτυλο με σενάριο αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω εκτάκτων καταστάσεων. Hani derler ya düşmana güven, düşmana korku, dosta güven veren bir tatbikat. Hakikaten öyle. Γύρνια Μπάλα, Σεντρέλιον, Μπελγκεσίνδεις. Αμερικανοί βουλευτές ενώνουν τη φωνή τους με Κύπριους ομογενείς σε εκδήλωση καταδίκησης της τουρκικής εισβολής έξω από το Καπιτόλιο στην Ουάσιγκτον. Ανάμεσά τους και η τέως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζη. Five decades of occupying one third of our country. Aggression cannot be rewarded enough. We are here to make clear that our struggle will continue until we have justice for Cyprus, until we have the reunification of our island. Ο Υπουργός Εξωτερικών Εγγενίασης στην Ουάσιγκτον εκθέσει φωτογραφίες για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στο νησί στο περιθώριο του συνεδρίου της ΨΕΚΑ. Στα της Μέσης Ανατολής.